Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. 40 ημέρες μετά το θάνατο του παιδιού του, οι γονείς της μικρής Ευχάριτος, της 5χρονης που έφυγε τόσο ξαφνικά από τον ιό της γρήπης Ι1Ν1, έλαβαν μια άκρο συγκινητική απόφαση προκειμένου να μην βιώσει καμία άλλη οικογένεια τον ανίποτο πόνο τους, τον πόνο της απώλειας ενός παιδιού. Για το λόγο αυτό, αυτήν την Κυριακή στον Ιερό Ναό Εσοδίων της Θεοτόκου στα Νέα Λάτσα του Ηρακλείου θα ανοίξει κουμπαράς με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν να παραδίδονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Παγνή. Ένα τυχαίο περιστατικό, ένα τροχαίο ατύχημα οδήγησε στην εξιχνίαση μιας μεγάλης υπόθεσης κλοπών αυτοκινήτων. Πρόκειται για μια σπήρα η οποία από το 2015 έκλεβε αυτοκίνητα και εν συνεχεία είτε τα μεταπουλούσε είτε τα έγδινε και τα μετέτρεπε σε ανταλλακτικά. Κοντά στη Σιτία βρίσκεται ένα μικρό μεσαιωνικό χωριό που κάποτε είχε περισσότερους από 500 κατοίκους. Σήμερα το πανέμορφο αυτό χωριό έχει εγκαταληφθεί, έχει παραδοθεί στη φθορά του χρόνου, τα σπίτια που κάποτε έσφιζαν από ζωή έχουν πλέον μετατραπεί σε ερείπια και τα μοναδικά κτίσματα που μένουν ακόμη ζωντανά είναι οι δύο εκκλησίες του και η ενετική έπαυλη Ντεμέτζο. Γνωρίστε την αιτιά μέσα από ένα νοσταλγικό βίντεο από ψηλά. Ακολουθήστε το neakrete.gr σε Facebook, Instagram και Twitter για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.